Κεφάλαιο δεύτερο. Αν θέλετε λοιπόν να μου προσφέρετε μια ενθάρρυνση που δίνει η πίστη στο Χριστό ή μια παρηγοριά που προέρχεται από αγάπη, αν μετέχετε στο ίδιο πνεύμα, αν έχετε έλεος και στοργή, τότε γεμίστε την καρδιά μου με χαρά, ζώντας με ομόνια, έχοντας την ίδια αγάπη μεταξύ σας, έχοντας όλοι μία ψυχή, ένα φρόνημα. Μην κάνετε τίποτα από ανταγωνισμό ή από ματαιοδοξία, αλλά με ταπεινοφροσύνη ας θεωρεί καθένας τον άλλον ανώτερό του. Ας μη φροντίζει ο καθένας σας μόνο για ό,τι ενδιαφέρει τον εαυτό του, αλλά και για ό,τι ωφελεί τους άλλους. Να υπάρχει μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα που είχε και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος, αν και ήταν Θεός, δεν θεώρησε την ισότητά του με το Θεό αποτέλεσμα αρπαγής, αλλά τα απαρνήθηκε όλα. Πήρε μορφή δούλου και έγινε άνθρωπος. Και όντας πραγματικός άνθρωπος, ταπεινώθηκε θεληματικά, υπακούοντας μέχρι θανάτου, και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέβασε πολύ ψηλά και του χάρισε το όνομα που είναι πάνω από όλα τα ονόματα. Έτσι, στο όνομα του Ιησού, όλα τα επουράνια, τα επίγεια και τα υποχθόνια θα προσκυνήσουν και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός, για να δοξάζεται έτσι ο Θεός Πατέρας. Αγαπητοί μου, όπως με υπακούατε πάντοτε, το ίδιο να κάνετε και τώρα. Εργαστείτε με φόβο Θεού και δέος για τη σωτηρία σας, όχι μόνο όταν είμαι κοντά σας, αλλά πολύ περισσότερο τώρα που είμαι μακριά σας. Και αυτό γιατί ο ίδιος ο Θεός ενεργεί σε εσάς, ώστε και να θέλετε και να πράτετε ό,τι είναι σύμφωνο με το λυτρωτικό του σχέδιο. Όλα να τα κάνετε χωρίς γονγκισμούς και επιφυλάξεις, για να γίνετε άψογοι και ολοκληρωμένοι, παιδιά του Θεού αγνά, ανάμεσα σε ανθρώπους κακούς και διεφθαρμένους. Ανάμεσά τους να λάμπετε σαν αστέρια στον κόσμο, μένοντας σταθεροί στο Ευαγγέλιο που δίνει ζωή. Έτσι θα μπορώ κι εγώ να καυχηθώ την ημέρα της κρίσεως, ότι δεν αγωνίστηκα μάταια και δεν πήγαν χαμένοι οι κόποι μου. Αλλά κι αν ακόμα προσφέρω τη ζωή μου σπονδύ στη θυσία και στη λειτουργία που επιτελώ για χάρη της πίστεώς σας, χαίρομαι γι' αυτό και μοιράζομαι τη χαρά μου αυτή με όλους σας. Το ίδιο κι εσείς. Χαρείτε και ενώστε τη χαρά σας με τη δική μου. Ελπίζω με τη βοήθεια του Κυρίου Ιησού να σας στείλω σύντομα τον Τιμόθεο, για να πάρω κι εγώ θάρρος μαθαίνοντας τα νέα σας. Γιατί κανέναν άλλο δεν έχω τόσο έμπιστο που να φροντίζει πραγματικά για τα ζητήματά σας. Όλοι φροντίζουν να κάνουν αυτά που αρέσουν στον εαυτό τους και όχι στον Ιησού Χριστό. Ξέρετε ότι ο Τιμόθεος απέδειξε έμπρακτα την αξία του. Δούλεψε μαζί μου για την διάδοση του Ευαγγελίου και με βοήθησε όπως ένα παιδί τον πατέρα του. Ελπίζω να τον στείλω αμέσως, μόλις δω πιο καθαρά τι θα απογίνει με μένα. Έχω μάλιστα πεποίθηση στον Κύριο ότι κι εγώ ο ίδιος θα έρθω σύντομα. Θεώρησα όμως απαραίτητο να σας στείλω τον αδελφό και σύντροφό μου στη δουλειά και στον αγώνα, τον Επαφρόδητο, που μου τον είχατε στείλει βοηθό στις δύσκολες ώρες που περνώ. Σας αποζητούσε όλους και ήταν όλο έγνοια που μάθατε ότι αρρώστησε. Πραγματικά, αρρώστησε τόσο βαριά που κόντεψε να πεθάνει. Ο Θεός όμως τον σπλαχνίστηκε, και όχι μόνο αυτόν αλλά και μένα, ώστε να μην δοκιμάσω τη μία θλίψη πάνω στην άλλη. Βιάστηκα λοιπόν να σας τον στείλω, για να τον δείτε πάλι και να χαρείτε, και έτσι να λαφρώσει και η δική μου λύπη. Υποδεχτείτε τον όπως ταιριάζει σε αδερφό χριστιανό, με μεγάλη χαρά. Τέτοιους ανθρώπους σαν κι αυτόν να τους τιμάτε ιδιαίτερα, γιατί έφτασε κοντά στο θάνατο για το έργο του Χριστού, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή του για να φέρει αυτό στη βοήθεια που δεν μπορούσατε εσείς οι ίδιοι να μου φέρετε.